ούτε τους 30.000 τόνους ελαιολάδου δεν θα ξεπεράσει φέτος η παραγωγή στο νησί μας, όταν πέρυσι παρήγαγε 130.000 τόνους. Για την ποσότητα ελαιολάδου στην Κρήτη, πέρυσι η Κρήτη μας πάραξε 130.000 τόνους λάδι και φέτος η Κρήτη δεν θα παράξει ούτε 30.000 τόνους. Κάθε μέρα που περνάει έχουμε μείωση της ποσότητας και η μείωση οφείλεται στην παρατεταμένη ξηρασία που έχουμε μέχρι και τώρα, που έχει αφυδατώσει ο καρπός και έχει σταφυδοποιηθεί πάνω στην ελιά. Πέρα από τη δραματική μείωση της παραγωγής λαδιού στην Κρήτη, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ αναφέρθηκε και στα προβλήματα από το ΔΑΚΟ, με συνέπεια να λοχεύει ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας του ελαιολάδου. Με το ΔΑΚΟ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. ΔΑΚΟ το καλοκαίρι δεν είχαμε, γιατί είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν ευνοήσανε το έντομο να αναπτυχθεί και να παραχθεί. Τώρα όμως το μήνα Νοέμβριο και από τις 15 Οκτωβρίου και μετά οι καιρικές συνθήκες, οι δροσούλες οι πρωινές με τις αυξημένες θερινές θερμοκρασίες ευνοήσαν το έντομο, δημιουργήθηκε γενιά και αυτή η γενιά έχει δημιουργήσει σοβαρή υποβάθμιση στον ελαιόκαρπο. Η ελαιοκομική περίοδο δυστυχώς αυτή η χρονιά είναι η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών μέχρι σήμερα. Πέρυσι όπως ξέρετε είχαμε πάνω από 130.000 τόνους παραγωγή. Φέτος θα είναι, ίσως να μην είναι και οι 20.000 μπορετή ότι θα βγουν. Η έλλειψη εργατικών χεριών προκαλεί πονοκέφαλο τόσο στους ελαιοπαραγωγούς όσο και στους αγρότες θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη Μεσαρά, με τους μεν πρώτους να προσφέρουν υψηλότερα μεροκάματα προκειμένου να εξασφαλίσουν αγρότες γης για τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε και στην ελαιόλαδο συγκομιδή και στα καλλιεργεία των θερμοκηπίων. Να μας πείτε λίγο τι γίνεται. Φαντάζομαι υπάρχει ένα πόλεμο τιμών. Δηλαδή, ο ένας να πάρει τον εργάτη του άλλου, να μας πείτε. Ναι, ισχύει αυτό και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε την αύξηση στα ημερομίσθια. Γίνεται έτσι μια τύπη δημοπρασία στους εργάτες, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στα ημερομίσθια. Yeah. Θα σας πω ότι είχαμε ξεκινήσει με 25 ευρώ πριν 2 χρόνια, ήταν το ημερομίσθιο σε έναν ειδίκευτο εργάτη, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 45 ευρώ. Βλέπουμε ότι το λάδι στην παρούσα φάση έχει μια πολύ καλή τιμή σε σχέση με κάποια προϊόντα στα θερμοκήπια, όπως είναι οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, οι πυριές, που οι τιμές δεν είναι πολύ καλές, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο παραγωγός του θερμοκηπίου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώσει το μεροκάματο στα 45 ευρώ. Η τιμή του λαδιού είναι ψηλή, είναι από 7,5 μέχρι 8 ευρώ στον παραγωγό. Αυτές είναι οι πράξεις που γίνονται τώρα, αυτή την περίοδο. Και η τιμή στον καταναλωτή είναι η τιμή του περσινού λαδιού, που κυμαίνεται από 13 μέχρι και 15 ευρώ.